Λοιπόν, μετά τον coach, τον Χρήστο τον Βλάχο, μαζί μας έχουμε τον Μίμη τον Μπρούσαλη. Μίμη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλή σεζόν με υγεία. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλή σεζόν να έχουμε όλοι. Ξεκίνησε η προετοιμασία. Είναι δύσκολες οι πρώτες μέρες για τους παίκτες μετά από τόσο καιρό αποχή? Σίγουρα υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας λόγω και της κατάστασης που προέκυψε με τον κορονοϊό φέτος, που υπήρξε μακρά αποχή από όλους τους ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων. Οπότε είναι μια... Είναι διαφορετικό δηλαδή είναι το μια πρόγραμμα που δίνεται στους παίκτες? Είναι μια ιδιαίτερη προετοιμασία. Είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί. Κάναμε προπονήσεις πριν την εκείνη της προετοιμασίας, στο διάστημα του Ιουνίου και του Ιουλίου, αλλά σίγουρα το διάστημα του προηγούμενου που είχαν αποχή οι ποδοσφαιριστές και αυτό όταν ξανά έγινε διακοπή, μας κάνει να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί και πιο προσεκτικοί στην προσέγγιση μας. Οπότε πάμε λίγο πιο αργά από τα φυσιολογικά. Ωραία. Υπάρχουν ταλέντα. Είναι αρκετοί νεαροί παίκτες στον Απόλλωνα. Βλέπω έχουν φύγει και πολλοί παίκτες. Ναι. Άρα υπάρχει ταλέντο, έτσι, δεν είναι Μίμη? Ναι, είναι πολύ μικρός ο μεσόωρος ηλικίας. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν φυσικά προσόντα και ταλέντο να παίξουν ποδόσφαιρο. Αυτό όμως δεν αρκεί και αυτή είναι η δουλειά που θέλουμε να κάνουμε εμείς, να βοηθήσουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές να εξελιχθούν και να τους εκπαιδεύσουμε ώστε όσοι θέλουν να το διεκδικήσουν να παίξουν σε υψηλότερο επίπεδο. Okay. Ταλέντο πάντα υπάρχει, όχι μόνο στον Απόλλωνα, γενικότερα στην Ελλάδα και ειδικότερα σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Στόχος του Απόλλωνα Χαλανδρίου τη νέα σεζόν? Στόχος μας κατά πρώτον είναι η ομάδα να παίξει ένα ποδόσφαιρο το οποίο θα το βλέπει ο κόσμος και θα το ευχαριστιέται. Γιατί θεωρούμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για να το ευχαριστούνται αυτοί που παίζουν και αυτοί που βλέπουν απ' έξω. Οπότε ο στόχος μας πρώτος είναι αυτός. Σίγουρα θέλουμε να το συνδυάσουμε με καλά αποτελέσματα και να πετύχουμε μια εύκολη παραμονή στην κατηγορία. Πάντα με τον τρόπο παιχνιδιού, με το έτσι πως προσεγγίζουμε εμείς το ποδόσφαιρο. Πώς είναι το επίπεδο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου? Δηλαδή έχεις παίξει και εσύ μπάλα, έχει βελτιωθεί, υπάρχουν προβλήματα, τα ταλέντα αξιοποιούνται? Πώς βλέπεις εσύ Θεωρώ ότι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο έχει βελτιωθεί, ειδικά στο επίπεδο της α κατηγορίας. Θεωρώ ότι έχουν βελτιωθεί οι Έλληνες προπονητές. Αυτό πήγα να σου πω. Οπότε σίγουρα παρακολουθούν σεμινάρια. Ακριβώς. Είναι... Δηλαδή σε σχέση με το παρελθόν υπάρχει πολύ καλύτερο επίπεδο μόρφωσης και γνώσης και εκπαίδευσης προπονητές. Οπότε αυτό σιγά σιγά και μέσω των ακαδημιών που εκπαιδεύονται ποδοσφαιριστές και στην πορεία βελτιώνει το επίπεδο σε όλες τις κατηγορίες. Σίγουρα προβλήματα υπάρχουν. Τα γηπεδικά, πολλές ομάδες παίζουν σε γήπεδα τα οποία μπορεί να είναι πολλές ομάδες σε ένα γήπεδο. Αλλά εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι πάντα θα υπάρχουν αντίξιες συνθήκες. Πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να τα απεξέρχουμε και να βελτιώνουμε το ποδόσφαιρο και τους ποδοσφαιριστές μας. Ωραία. Από την πλευρά σου, τι μπορείς να υποσχεθείς στους φιλάθλους, τι να περιμένουν οι φιλάθλοι, γιατί να έρθει κάποιος να παρακολουθήσει τον Απόλλωνα Χαλανδρίου? Αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε σίγουρα είναι ότι θα προσπαθήσουμε να παίξουμε ένα ελκυστικό ποδόσφαιρο το οποίο θα δημιουργήσουμε ευκαιρίες, θα προσπαθήσουμε να σκοράρουμε πολλά γκολ και όχι ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν θα γνωρίζουμε τι θέλουμε να κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Θα ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε ένα ποδόσφαιρο το οποίο θα το ευχαριστεί το κόσμο απ' έξω. Αυτό μπορούμε να το υποσχεθούμε σίγουρα. Ωραία, μακάρι και όλες να έχουν και παρουσία φιλάθλων στα γήπεδα. Αυτό θα εξαρτηθεί τώρα, δεν είναι δικές μας αποφάσεις. Αυτά το ευχόμαστε γιατί το ποδόσφαιρο χωρίς κόσμο είναι τίποτα. Σίγουρα. Ωραία. Καλή σεζόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.